Τρεις ταμείες του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κοζάνης και Πρόεδρος του Μαριάκου Τμήματος του ΣΑΔΔΕ. Σήμερα υπάρχει 24η Πανελλαδική Απεργία της ΠΟΕΔΗΝ με εξάωρη στάση στην Αθήνα, συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλης και από εκεί και έχουν φτάσει μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει και η στάση εργασίας της ΟΕΓΕ. Κύριο μέλημά μας είναι να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Ήδη δύο εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Κοζάνης έχουν απολυθεί παρά ότι είχαν υπογράψει σύμβαση μέχρι 31 Δεκάτου του 2022. Και από εκεί και πέρα εμείς ζητάμε να μην απολυθεί κανένας, να γίνουν όλοι αορίστου χρόνου και ή να γίνουν προκηρύξεις και να δοθούν μόρια. Με την κυβέρνηση να δίνει μόρια περισσότερα σε αυτούς που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, είμαστε αντίθετοι. Το πλάνο το έπαιρναν όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Πρέπει να πούμε ότι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στον ΑΕΔ εδώ και 6 χρόνια δεν τους δίνουν ούτε το επίδομα τέκνων, ούτε η υπηρεσιακή απασχόληση πέρα από τις 4 μέρες που χρειάζεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στα νοσοκομεία, 25.000 θέσεις με τους παλιούς οργανισμούς που υπάρχουν από το 2012. Οπότε αυτά πρέπει όλα να καλυφθούν για να υπάρχει καλή δωρεάν και δημόσια υγεία.